Καλημέρες, καλημέρες στις αξιότιμες ακροάτριες και ακροατές της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Και πάμε με αυτό που έχει πρώτη σελίδα κάτω από το όνομά της, η εφημερίδα Σημερινή, σήμερα Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, Σωτηρίου έτους 2014. Φταίει ο εθνικισμός για τον διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων, περίεργα μηνύματα του Προέδρου Αναστασιάδη, αποδεχόμενος τον ισχυρισμό του Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος συνήθιζε να αιτιάται τον εθνικισμό και τον σοβινισμό για τα δεινά της Κύπρου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης απέδωσε στον εθνικισμό των δύο κοινοτήτων τις διαφορές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε δηλώσεις του στην διάρκεια συνάντησής του στο Βατικανό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, η θρησκεία δεν ήταν εκείνο που μας χώριζε από τους συμπατριώτες μας Τουρκοκυπρίους, αλλά δυστυχώς ο εθνικισμός, είτε τον μεν, είτε τον δε, είτε και τον δύο. Λάθη τα οποία οπωσδήποτε έχουμε πληρώσει και οι δύο κοινότητες ακριβά, είπε, κλείνοντα οικά, είπε, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην τουρκική εισβολή και κατοχή. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης σε μια γειτονιά ταραγμένη από θρησκευτικές διαφορές, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Σημερινή, παραπέμποντας στην πέμπτη σελίδα, ενώ η εφημερίδα Αλήθεια, για πέσω του Προεδρικού, κάνει κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα τις δηλώσεις Νίκου Αναστασιάδη, με φωτογραφία και με καρδινάλιο στο Βατικανό, προφανώς συνοδευόμενος υπό της κυρίας Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωάννη Κασουλίδη, με κύριο τίτλο «Να γίνουμε μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης». Νίκος Αναστασιάδης, χωρίς να κάνει τίτλο «Τα περί εθνικισμού» η εφημερίδα. Το γράφει όμως το κείμενο της. Ποτέ στην Κύπρο η θρησκεία δεν ήταν εκείνο που μας χώριζε από τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, αλλά δυστυχώς ο εθνικισμός, είτε τον μεν, είτε τον δε, είτε και τον δύο, λάθη τα οποία έχουμε οπωσδήποτε πληρώσει και οι δύο κοινότητες ακριβά, βάζει και αυτή σε εισαγωγικά τα λεχθέντα υπό του κυρίου Αναστασιάδη, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι τα είπε και οι δύο εφημερίδες τα ίδια δημοσιεύουν. Ψάχναμε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό τον εξαιρετικό κύριο Πρόδρομο Προδρόμου να μας εξηγήσει αυτές τις απόψεις περί εθνικισμού του κυρίου Αναστασιάδη. Δεν τον βρήκαμε ακόμη. Θα τον ψάχνει η συνεργάτηδά μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χάρη Φεραίο. Καλή σας μέρα, κύριε Φεραίο. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, εσείς ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχει περάσει από τα σεμινάρια της ΕΔΟΝ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά υιοθετεί αυτά που μαθαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στα ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ τα κομματικά στελέχη του ΑΚΕΛ. Δεν με έχει εκπλήξει το φαινόμενο. Άλλωστε, η αγραμματοσύνη των Ελλήνων ηγετών δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Όταν λέτε αγραμματοσύνη, τι εννοείτε? Θα σας θυμίσω, ο κύριος Ωμέγας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος που ονομάστηκε και εθνάρχης, μας έλεγε κάποτε και είναι καταγραμμένο ότι η Ελλάδα υποδουλώθηκε κατά καιρούς στους Ρωμαίους, στους Βυζαντινούς, στους Λατίνους, στους Τούρκους. Γιατί να είναι πιο μορφωμένος ο κύριος Αναστασιάδης? Και γιατί να ξέρει ο κύριος Αναστασιάδης ότι τουλάχιστον το 15% των Ελλήνων της Κύπρου έχει εξισλαμιστεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας? Και γιατί να ξέρει ο κύριος Αναστασιάδης ότι από τις 520 εκκλησίες που εσυλλήθηκαν στα κατεχόμενα, πάρα πολλές έχουν γίνει τζαμιά? Αυτό δεν είναι θρησκευτική διαφορά, είναι, ξέρω εγώ, είναι οικοδομική, φαντάζομαι, διαφορά. Και πώς να ξέρει ότι κανένα από τα τζαμιά που έμειναν από εδώ ούτε ρυπώθηκε, αλλά ούτε έγινε και Ορθόδοξη Εκκλησία? Mm-hmm. Αυτά είναι θέματα στοιχειώδη, κύριε Λάζαρε, και κακώς έχεις αυτή την απορία.
Άλλωστε, βάσει και του Κυπριακού Συντάγματος της Ρήχης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε έχει, ούτε επιτρέπεται να έχει ούτε μία οποιαδήποτε σχέση με την ελληνική παιδεία. Την ελληνική παιδεία τη χειρίζεται όχι φυσικά ο υπουργός της παιδείας που σήμερα είναι ο κύριος Κενεβέζος, αλλά τη διαχειρίζεται εκλεγμένη αντιπροσωπεία από τον λαό που λέγεται Ελληνική Κοινοτική Έλευση. Αυτό έπαψε να υπάρχει από το 1966 η Ελληνική. Όχι, δεν έπαψε να υπάρχει, κύριε Μαύρε μου, έπαψαν να το υπάρχουν. Να το υπάρχουν, ναι. Να σας ρωτήσω το εξής, μέχρι τώρα ξέραμε ότι για την αντιπαράθεση των λεγόμενων δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, έτσι ονομαστήκαν σχάτως δηλαδή η ελληνική πλειονότητα και η τουρκική μειονότητα, είχε χέρι κύριος πρωταγωνιστής η Βρετανική Αποικιοκρατία, οι εκάστοτε εδώ κυβερνήτες, με την γνωστή παγκοσμίως βρετανική τακτική του «διέρη και βασίλευε». Δεν ξέρουμε, κάναμε λάθος τόσα χρόνια που είχαμε αυτή... Βεβαίως κάνατε λάθος, κύριε Μαύρο μου, βεβαίως κάνατε λάθος, διότι ο θηνικισμός στην Κύπρο είναι έμφυτος. Mm. Σκεφτείτε ότι το 47 ο λαός της Δωδεκανήσου είχε δικαίωμα να ενωθεί με την Ελλάδα και δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, το 50, το 50 δεν έγινε το δημοψήφισμα. 1950, ναι, 15. Μπράβο, τρία 15, χρόνια ναι. Μετά, όταν ο Κυπριακός λαός έκανε δημοψήφισμα για να ενωθεί με την Ελλάδα, αυτό ήταν εθνικισμός. Mm. Και πέντε χρόνια αργότερα, όταν ο Κυπριακός λαός επαναστάτησε εναντίον των Άγγλων, αυτό ήταν εθνικισμός. Καταλάβατε, αυτή είναι η έννοια της αμορφωσιάς που δέρνει τους ηγέτες. Έχει κάποια σχέση το ότι κάθε φορά που πλησιάζει μια λύση τύπου Ανάν εκτοξεύονται στα ύψη ή περί εθνικισμού αναλύσεις των κυβερνώντων κλπ. Κλπ. Κύριε Φεραίρο. Το να υπάρχει εκ μέρους του Αγγέλ η τάση του εθνικισμού είναι λογικό να υπάρχει, διότι οι άνθρωποι αυτοί συμπεριφέρθηκαν όπως συμπεριφέρθηκαν το 1955 με τους αγωνιστές τους, οποίους σήμερα ονομάζουν μασκοφόρους της ΕΟΚΑ. Ναι, αλλά και ήδη ήταν υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα, μέχρι, αν θυμόμαστε καλά, μέχρι και τρεις μήνες μετά την άνοδο της Χούντας στην, μετά την επιβολή της Χούντας στην Ελλάδα, Ιούνιο του 1967, με εκείνο το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άνευ φτηνός ενδιαμέσου σταθμού ένωσης της ολόκληρης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, στο οποίο ψήφισμα πρωτοπόρησαν και η τότε κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ με τον Μακαρίτη Εζεκία Παπαγιωάννου επικεφαλής. Ελάτε, κύριε Μαύρο, μην κάνετε και χιούμορ πρωί-πρωί. Εδώ πέρα έχετε υπόψη σας τον διπρόσωπο Ιαννό, τον θεό των Ρωμαίων. Είχε δύο φάτσες, μία μπροστά και μία πίσω. Mm. Ανάλογα με το που φυσούσε ο άνεμος, έβγαζε τη φάτσα μπροστά. Mm. Μην ξεχνάτε ότι ο χαμελέον παίρνει το χρώμα, χιλιάδες χρώματα, ανάλογα με το που βρίσκεται. Μην μου μιλάτε τώρα για την ενωτική τάση του ΑΚΕΛ, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο το οποίο συμβαίνει, η ερώτηση είναι η εξής. Εφόσον οι εθνικισμοί αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο υποτίθεται προστατεύονται από τους αγωνιστές, διερωτώμαι γιατί οι αγωνιστές καλούν στα μνημόσυνα κάθε Κυριακής πολιτικούς να εκφωνούν λόγους. Εκφωνούν λόγους υπέρ των εθνικιστών. Και η πρώτη εθνικίστρια, αν θυμάσαι, κύριε Λάζαρε μου, ήταν η Μαρία η Συγκλητική, 1571. Ήταν τόσο εθνικιστική αυτή η γυναίκα, που όταν τους συνέλαβαν τις γυναίκες όλες οι Τούρκοι για να τις κάνουν σκλάβες στα χαρένια των Μπασάδων. Επειδή ήταν χριστιανές ορθόδοξες, τις συνέλαβαν. Ορίστε. Επειδή ήταν χριστιανές, τις συνέλαβαν. Ασφαλώς. Α, δεν ήταν ο εθνικισμός, ήταν η θρησκεία. Ναι, αλλά ήταν και αυτή η εθνικίστρια να μην πάει να γίνει Τούρκισσα και έβαλε μπουρλότο στο φύγη του πλοίου και τον αδύναξε. Mm-hmm. Είναι συνδυασμός εθνικισμού και χριστιανοσύνης. Σαν εκείνα τα άλλα που γράφει και ο εθνικιστής ποιητής μας Βασίλης Μιχαηλίδης. Α, σε ποια αυτό διερωτώμαι, γιατί δεν έχει αφαιρεθεί από το... Και ο Δημήτρης Λιπέρτης. Την Ελληνική, την Κυπριακή. Και ο Δημήτρης Λιπέρτης.
και ο Τεύκρος Ανθίας και ο Θεοδόσης Πιερίδης, όλοι αυτοί οι εθνικιστές, γαλανόλευκοι εθνικιστές. Τεύκρος Ανθίας, ο οποίος ήταν και του Αγγέλ, και μάλιστα στον τάφο του στην σκλαβωμένη Κοντέα θα βρει κανείς και την γαλανομάτα την Λευτεριά γραμμένη επάνω στην ταφόπλακα του. Και αυτός εθνικιστής. Καλή σας μέρα, κύριε Φερέ. Καλημέρα σας.